Σήμερα κάνει την έκθεσή τους όλη της χρονιάς, αυτά τα οποία έκανε όλη τη χρονιά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά της ζωγράφης μας. Εύχομαι και καλή συνέχεια του χρόνου. Μια ωραία έκθεση ανθρώπων οι οποίοι έχουν φοιτήσει στο δημόσιο ΙΕΚ Βοΐου, του λέμε με έδρα την Ράτρα. Έτσι το λέμε εμείς τουλάχιστον. Μια κόπη και αγώνες ανθρώπων με την Ράτρα, με τον πρόεδρο και όχι μόνο, και άλλοι δίπλα του, κάνουν αγώνα να έρθει αυτή η υποδομή εδώ. Έχουμε ήδη κάνει 3 τμήματα. Είναι πέρα από τη σαχαροπλαστική που είχαμε κάνει, τώρα πήγαμε και στη ζωγραφική. Του χρόνου ψάχνουμε το καινούριο. Ο Δήμος Βοΐου στηρίζει πάντα αυτή την προσπάθεια. Άρα να πούμε ότι το ΔΙΕΚ δεν είναι τζάμπα στην Ράτρα, γιατί είναι πετυχημένο το ΔΙΕΚ εδώ πέρα. Έχει τις σωστές υποδομές τις οποίες χρηματοδοτήσαμε και μεριμνήσαμε. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα πάντα, είναι και η μέρημνα, η καθημερινή φροντίδα των ανθρώπων της Ράτρας και όσων ασχολούνται εδώ με τη διοίκηση. Να μην λείπει κάτι. Μέσα σε ένα χρόνο μόνο, έτσι. Πραγματικά γίνονται μικρά θαύματα. Αυτό αξίζει συγχαρητήρια καταρχήν στους διδάσκοντες, για τους τοπικούς παράγοντες που έχουμε πει ήδη και στους μαθητές. Σε θερμά συγχαρητήρια και πάλι και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Θέλω να σας πω το εξής. Πώς έφτασε εδώ πέρα να γίνει ένα ΙΕΚ ζωγραφικής τέχνης? Ξεκίνησε ως εξής. Γιατί πέρυσι, όταν έγινε το συνέδριο για τους ζωγράφους της Εράτηρας, όπου έχουν διαγράψει μια πολύ μεγάλη πορεία, μια ξεχωριστή σχολή όπου έχουν αγιογραφήσει από τη Μεγίστη Λαύρα μέχρι και το Μοναστήρι και δεν υπάρχει αριθμός. Αυτή λοιπόν την συνέχεια θέλησαμε να δώσουμε, έτσι ακριβώς αυτή την ιστορικότητα δώσαμε κάτω στο Υπουργείο και είπαμε ότι εμείς θέλουμε αυτό το DNA σε εισαγωγικά της ζωγραφικής να το κρατήσουμε στην Εράτηρα. Να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν για αυτή την ιδιοργάνωση. Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο που προετοίμασε όλη αυτή την εκδήλωση, τον Δήμαρχο που το στήριξε και το χρηματοδότησε και όλους τους φοιτητές που πήραν μέρος και πραγματικά είναι αξιέπαινοι. Συγχαρητήρια και να συνεχίσετε έτσι. Οφείλω να συγχαρώ από καρδιάς τους εκπαιδευόμενους καταρχήν, τους δασκάλους, και όλους όσους συνέβαλαν και φέτος κάνει μια πολύ πετυχημένη χρονιά στο τμήμα του ΔΙΕΚ στην Εράτηρα. Θερμά συγχαρητήρια. Να καταθέσω ως εκπαιδευτικός μια έκπληξη. Ερχόμενος κάθε φορά 2-2,5 ώρα από τη δουλειά μου, έβλεπα ανθρώπους και εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να είναι στην πλατεία της Εράτηρας, μέσα στον ήλιο, μέσα στα χιόνια, πίσω στο Λύκειο, στους χώρους που μεγαλώσαμε, και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί βρήκαν το κουράγιο από την περιοχή ολόκληρη να έρθουν στην Εράτηρα, να δουν, να μάθουν και να διαδώσουν αυτό που πρέπει. Έμεινα πολύ εντυπωσιασμένος από το επίπεδο όλων των μαθητών. Δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο και στο σχέδιο και στο χώμα πολύ καλό. Και κάποιες βελτιώθηκαν, κάποιες απέκτησαν ένα πολύ καλό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια δημοσίως σε όλες τις μαθήτριες του ΙΕΚ. Είναι συντακτική υπερκοπή να βάλουμε, ίσως με κλήρωση, ένα εύγο από αυτά που εκτίθενται εδώ στο εξώφυλλο. Και μέσα εννοείται από όλες. Αλλά και σε εξώφυλλο να βάλουμε ένα όταν δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο εφιάλ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σήμερα βρίσκομαι εδώ. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΙΕΚ και τους σπουδαστές που πέρασαν πολύ δημιουργική χρονιά μαζί τους. Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Γιώργο Βάρκα και τον δήμαρχο κ. Ζηφλή για τη δημιουργία τμήματος ΙΕΚ Τέχνης Ζωγραφικής και για καθώς και πολύτιμη βοήθεια τους για διάθεση υλικών και του χώρου που μας φιλοξένησε.
Εδώ λοιπόν τελειώνει μια όμορφη γεωλογική χρονιά και αυτό δείχνεται από τα έργα που εδώ παρουσιάζουμε, που με μοιράκι και με φέρεση δημιούργησαν οι σπουδαστές του ΙΕΚ. Δεν ξεχνάμε ότι ο σκοπός της τέχνης φανέρωμα της ομορφιάς και αυτό πετύχαμε. Ευχαριστώ πολύ για όλους και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, κύριε Βάρκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτάκη. Επιμένω όμως να λέω ότι όλα με τους ανθρώπους γίνονται και όλα αυτά και άλλα και ακόμα περισσότερα θεωρώ ότι η Ιεράτυρα, όπως και τα γύρω χωριά της περιοχής, είναι χωριά τα οποία θα πρέπει να έχουν ζωή, έχουν έναν ιδιαίτερο πολιτισμό ο οποίος θα πρέπει να αναδειχθεί και νομίζω ότι το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να τον αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό. Την επόμενη φορά που θα κάνετε, μπορεί και τώρα, έκθεση με έργα, θα ήθελα να αποτυπώσετε αυτά τα πολύ ωραία κτίρια της Ιεράτυρας αλλά και της γύρω περιοχής και να τα κορυφώσετε. Θεωρώ ότι η πρακτική σας, την πρακτική την οποία ξεκινήσατε αυτό το εξάμηνο, θα αποτυπώσει τέτοιου είδους έργα και θα παραμείνουν και στην Ιεράτυρα αλλά και στην Σκιά.